Θα ήθελα βέβαια ιδανικά να τον ακυρώσω σήμερα, γιατί είναι στη Ρώμη, λέει. Άκου τώρα, Θράσος. Είναι στη Ρώμη. Και εμείς κλεισμένοι εδώ σε ένα στούντιο. Σπυρό, πού είσαι, στη Ρώμη. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι τέτοια χημεία με αυτόν τον δρόμο που ιδανικά θα βγάλουμε εδώ. Όχι να ακυρώσουμε την είναι. Αχ, 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 γίνεσαι όλο και πιο προκλητικό. Κλείστε το, να μην τον ακούω. Τι κάνεις, αγαπημένα μου. Είμαι καλά, είμαι καλά. Ελπίζω να με ακούτε καλά. Είμαι έξω αυτή τη στιγμή. Είμαι στην πλατεία του Αγίου Πέτρου κοντά. Έξω το Βατικανό, φαντάσου. Στο Βατικανό, βασικά. Ναι. Είναι πάρα, πάρα πολύ ωραίο εδώ. Να σου πω το εξής, βέβαια. Δεν έχουμε τον καιρό εδώ πέρα που έχετε εσείς εκεί στην Κρήτη. Είναι λίγο πιο σκοτεινά εδώ. Παρ' όλα αυτά είναι πανέμορφα. Επίσης, να σου πω το άλλο ότι εδώ το νερό κάνει 1,5 ευρώ το μικρό κουταλάκι. Οπότε, παιδιά, εκεί πέρα απολαύστε το βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, θέλω με τη βοήθεια του καλού μας, του συνάδελφου, του Τόλι του Τσέκου, να γυρίσουμε λίγο το μόνιτορ και του Ζωζεφ τη βοήθεια λίγο να μου δυναμώσει το Σπύρο στο ηχείο. Σπύρο μου, είσαι για δουλειά εκεί ή για διακοπές? Πρόσεξε τι θα πεις. Συνδυάζω, προσπαθώ να συνδυάζω και τα δύο. Ήρθα για μία συνάντηση και έκατσα κάποιες μέρες να ξαναδώ λίγο την πόλη. Είναι η έκτη φορά που έρχομαι στη Ρώμη. Είναι αγαπημένος προορισμός και νιώθω έτσι λίγο σαν travel blogger κι εγώ λιγάκι, έτσι να βγάζω 2-3 βίντεο, τα μοιράζομαι και στα story μου στο Instagram μου. Τα βλέπω άτιμε. Σκέφτομαι να αλλάξω καριέρα, που είναι και κάπως το θέμα μας, τώρα που φτάνω τα 40 σιγά σιγά, γιατί να μην γίνω κι εγώ ένας travel blogger, να βγάζω βίντεο στο YouTube. Δεν μου λες, εγώ που έχω πατήσει τα 43 μπορώ να αλλάξω καριέρα ή θεωρείς ότι είναι πολύ αργά πια? Λοιπόν, είμαστε σε μία φάση στην αγορά που δεν περισσεύει κανένας. Τα έχουμε ξαναπεί βέβαια αυτό. Ό,τι ηλικία και να έχεις, είναι τόσο πολλή πληροφορία. Τόση διαθέσιμη δωρεάν. Στο ίντερνετ, παντού. Και τόσο μεγάλη ανάγκη στην αγορά, που κανένας άνθρωπος δεν πρέπει να σκέφτεται έτσι περιοριστικά. Πάμε να πούμε λίγο μερικά πράγματα, γιατί είναι και μια ερώτηση που κάνουν πάρα πολύ και εμένα οι δικοί μου άνθρωποι που έρχονται σε επαφή μαζί μου. Πρόσφατα μου έστειλε μια κυρία, το έβγαλα και βίντεο, αυτό έγινε ψιλοβάιραλ. Είμαι 45, μου λέει. Είναι 45 η συγκεκριμένη κυρία. Μπορώ να αλλάξω καριέρα τώρα ή είναι πάρα πολύ αργά, με πήραν τα χρόνια? Και η αλήθεια είναι ότι αυτές είναι περιοριστικές πεπιθήσεις που μας δίνουν από το περιβάλλον μας. Δεν είναι κάτι δικό μας. Δεν μας έχει πει δηλαδή κάποιος, όποτε και να είσαι, ό,τι ηλικία και να έχεις, μπορείς να αλλάξεις καριέρα. Γιατί μπορείς να πεις, το λέω πολύ πρακτικά, στο Udemy τώρα, να δεις 5, 6, 10 σεμινάρια, να αφιερώσεις 2-3 μέρες από το χρόνο σου και να πάρεις αυτές τις γνώσεις που χρειάζεσαι για να μπεις σε μια junior θέση που η αγορά αυτή τη στιγμή διψάει. Θα σου δώσω ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Ένας άνθρωπος τώρα, ο οποίος θέλει να μπει στην αγορά του προγραμματισμού, δηλαδή να δουλέψει ως προγραμματιστής, μπορεί να βρει junior θέση πάρα πολύ εύκολα, αρκεί να ξέρει μερικά πραγματάκια. Ας μπει στο Udemy, ας δει για PHP, ας δει για Python ή οτιδήποτε, και αμέσως μπορεί να έχει μια θέση στην αγορά εργασίας. Προφανώς δεν θα είναι σε επίπεδο senior, δηλαδή στις πιο μεγάλες θέσεις με τις πιο μεγάλες αμοιβές. Αλλά αυτό έρχεται σιγά σιγά με τα χρόνια, όπως και σε οποιαδήποτε άλλη δουλειά. Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να ξέρει ο κόσμος είναι ότι δεν χρειάζεται να περιοριζόμαστε από τους ανθρώπους του περιβάλλοντός μας, οι οποίοι μας λένε, έλα μωρέ, τώρα μεγάλωσες. Γιατί δεν μου λες, είναι ούτως ή άλλως γενικότερη αυτή η παγιωμένη πεποίθηση και αυτές οι κουβέντες και οι αντιλήψεις του στυλ τώρα στα γεράματα, ή τώρα στα 40 θυμήθηκες να αλλάξεις δουλειά, ή τώρα στα 40 θυμήθηκες να κάνεις οικογένεια, ή τώρα στα 40 θυμήθηκες να κάνεις παιδί και πάει λέγοντας. Δεν επικεντρώνεται δηλαδή μόνο στη δουλειά, είναι γενικότερο το κακό. Συμφωνώ απόλυτα. Έχει να κάνει κυρίως με το ποιους επιτρέπουμε εμείς οι ίδιοι να επηρεάζουν τη σκέψη μας και τη ζωή μας. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι, αν ρε παιδί μου, εγώ άκουγα τους ανθρώπους που έχω στο περιβάλλον μου, τους ανθρώπους δηλαδή, τους γονείς μου, που έχουν κάποιες παλιές πεπιθήσεις, με αγάπη μπορούν να το κάνουν. Και έτσι, είναι και λογικό, γιατί έτσι μεγάλωσαν και οι ίδιοι. Σωστά. Και μεγάλωσαν και σε μια εποχή που η πληροφορία ήταν λίγο πιο δύσκολα προσβάσιμη. Τα πράγματα κινούνταν λίγο πιο αργά. Στη σήμερα ημέρα είναι πολύ εύκολο να αλλάξεις κάτι, να μάθεις κάτι, να εξερευνήσεις έναν άλλο τομέα. Και ξαναλέω, το χρήμα ρέει τόσο πολύ αυτή τη στιγμή, εγώ μου. Είναι τόσο έντονες οι ανάγκες που κανένας δεν θα κοιτάξει την ηλικία σου, όλοι θα κοιτάξουν αν μπορείς να κάνεις τη δουλειά. Πρόσεχε τώρα τι γίνεται. Εγώ σπούδασα πληροφορική. Το πρώτο μου πτυχίο, πρώτες μου σπουδές ήταν σε αυτό το κομμάτι.
Το εξάσκησα για πάρα πολύ λίγο. Αργότερα κατάλαβα ότι με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι και να ασχοληθώ με τους ανθρώπους πολύ. Έχω αλλάξει καριέρα 3 φορές. Αν μπορώ να το κάνω εγώ, μπορεί ο κάθε άνθρωπος. Και μπορούν να το κάνουν ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και μια εμπειρία ζωής. Γιατί θα το κάνουν πολύ πιο εύκολα. Θα το κάνουν με έναν τρόπο ο οποίος θα είναι πιο αποδοτικός και θα το κάνουν με τρόπο ο οποίος θα τους βοηθάει σε αυτά ακριβώς που θέλουν αυτή τη χρονική στιγμή της ζωής τους. Ερώτηση έχω να σου κάνω, Σπύρο. Είναι ένας άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος είναι και ανήσυχο πνεύμα και υπερδραστήριος και πολύ άξιος και πολύ ικανός να ακολουθήσει διαφορετικούς δρόμους στην πορεία της ζωής του. Και ξεκινά μια καριέρα και κάπως βλέπω ότι δεν του ταιριάζει ή δεν του αρέσει πια ή δεν τον γεμίζει πια. Και αλλάζει η ρότα. Όλα αυτά βρίσκονται σε ένα βιογραφικό. Έτσι, έχω κάνει αυτά, έχω κάνει αυτά και αυτά. Ένας εργοδότης θα πιστεί εύκολα ότι ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι τα 40 του, 45 του, έχει αλλάξει 3 δουλειές, 4 δουλειές. Είναι ένας τύπος που μπορεί να εμπιστευτεί και να είναι σταθερός στη θέση του και στην εργασία του. Πολύ ωραία ερώτηση και θα σου απαντήσω σαν εργοδότης. Ναι. Ξεκάθαρα ναι. Καταλαβαίνω γιατί μπορεί κάποιος να το φοβάται. Και έχει να κάνει με το πώς δουλεύουν τα πράγματα μέχρι τώρα. Θα σου πω πολύ ειλικρινά. Εάν έχω τεράστια ανάγκη, δεν με νοιάζει καθόλου τι έκανες πριν. Με νοιάζει πραγματικά εάν μπορείς να κάνεις αυτό που χρειάζομαι εγώ τώρα. Οπότε σίγουρα θα δώσω μια ευκαιρία. Μπορεί να μην δώσω τα 3 και 4 και 5 χιλιάρικα σαν μισθό, γιατί μπορεί να θέλω να εξετάσω αν αυτός ο άνθρωπος έχει τα credentials που τέλος πάντων υπόσχεται. Και αν μου το υποσχεθείς, θα ήθελα να κάνεις deliver. Και αν το κάνεις deliver, ναι, να συζητήσουμε για κάτι παραπάνω. Έτσι ακριβώς θα έκανα μια διαπραγμάτευση με έναν άνθρωπο σε μια προχωρημένη, αν θες, ηλικία, από τη σιγά τώρα τα 40 και 45 και τα 50. Έχεις άλλα 30 χρόνια εργασίας άνετα. Και είναι και αστείο να μιλάμε γενικότερα για προχωρημένες ηλικίες εν έτη 2023, έτσι. Ναι. Απλά ξέρεις, έτσι το βλέπει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Σου λέει, πού εγώ τώρα στα γεράματα. Το λέμε και για αστείο για τον εαυτό μας. Στα γεράματα θα κάνω εγώ αυτό, θα κάνω το άλλο. Ναι, στα γεράματα. Το ωραίο. Θα ήταν, νομίζω θα βοηθήσει πάρα πολύ τον κόσμο και αν μου επιτρέπεις και αν συμφωνείς έτσι με τη ροή της κουβέντας. Είναι το εξής. Να πούμε πώς θα το κάναμε εμείς. Δηλαδή τώρα εγώ αν άλλαζα, πες ότι δουλεύω σε μια εταιρεία και θέλω να αλλάξω καριέρα. Ναι. Και δουλεύω 9-5 το πρωί. Αυτό που συστήνω σε όλους τους ανθρώπους είναι παράλληλα με το 9-5 μου, παράλληλα δηλαδή με την πρωινή μου μισθωτή εργασία, να εξετάσω στο απόγευμά μου ή σε κάποια απόγευμα της εβδομάδας μου, ίσως Σαββατοκύριακο μου, έναν άλλο τομέα. Από ένα παράδειγμα, αν δουλεύω ας πούμε σε ένα call center το πρωί ή σε έναν χώρο εστίασης, το απογευματάκι να εξετάσω τις ικανότητες μου ας πούμε στον κώδικα ή τις ικανότητες μου στο digital marketing. Φυσικά. Ζητήματα που ξέρω ότι στην Κρήτη είναι πάρα πολύ έντονη ανάγκη. Εντάξει. Πώς θα το έκανα, θα έκανα κάποια σεμινάρια ενδεχομένως, θα μάθαινα κάποια πράγματα και παράλληλα θα κοίταζα στο περιβάλλον μου ποιοι άνθρωποι, ποιες επιχειρήσεις. Ποιοι, ας πούμε, εργοδότες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν τις όποιες μικρές ικανότητες έχω για ένα μικρό αντίτιμο. Γιατί ποτέ, το λέω πολύ καθαρά, δεν δουλεύουμε δωρεάν. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όσα δίνουμε, ακόμα κι αν είναι. Αναγιάσει το στόμα σου. Πόσο πολύ ήθελα να το πεις αυτό το πράγμα. Σε ευχαριστώ. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Αλλά ναι, δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό. Δεν πρέπει να συμβαίνει. Δεν πρέπει να συμβαίνει και οι άνθρωποι που το αξιοποιούν αυτό και εκμεταλλεύονται κάνουν κακό. Ακόμα και στο κομμάτι, αν πεις ότι ξέρεις τι, υπάρχει μια ανταλλακτική αξία, άντε να το δεχτώ. Αλλά ποτέ δωρεάν. Εντάξει, άντε να το κάνω δωρεάν για να με δούνε κάποιοι, να πάρω τη γνώση κτλ. Όχι, δεν ισχύουν αυτά. Γιατί, νούμερο ένα, όποια αξία δίνεις πρέπει να έχει μια ανταλλαγή πίσω. Νούμερο δύο, δίνεις και στον εαυτό σου το μήνυμα και το σημάδι ότι αυτό που προσφέρεις δεν είναι άξιο. Εντάξει, οπότε. Αν το κάνεις αυτό για πάρα πολύ καιρό, τότε θα μειωθεί και αντίστοιχα η αυτοπεποίθηση και η αυταξία που έχεις στο επαγγελματικό κομμάτι. Ωραία. Δεν θυμάμαι λοιπόν, αν το είχα ακούσει από σένα σε κάποια από τα άπειρα βίντεο δικά σου που έχω δει, αλλά το κρατάω πάντα στο κεφάλι μου και το χρησιμοποιώ πια πολύ έντονα, χωρίς να έχω το copyright, ότι όσο πιο ακριβά πουλάς τον εαυτό σου, το πουλάς εντός εισαγωγικών, τόσο πιο πολύ σε σέβονται τελικά στην αγορά εργασίας. Ισχύει, το βλέπω και εγώ και από τις δικές μου επιχειρηματικές προσπάθειες. Θα σου πω κάτι εγώ που δεν το έχω πει ποτέ. Οι άνθρωποι που με έχουν εκτιμήσει περισσότερο σαν συνεργάτη και σαν εργοδότη
είναι οι άνθρωποι που πούλησαν ακριβά αυτό που έχουν προσφέρει. Mm. Γιατί ίσως το εκτίμησαν περισσότερο, το δώσαν περισσότερη σημασία και ίσως το ότι δίνεις κάτι και σε καίει αυτό το κάτι που δίνεις, σε κάνει να το έχεις πιο ψηλά στην υπόλοιψή σου. Είναι καθαρά ψυχολογικό το ζήτημα και έχει να κάνει φυσικά και με την αγορά που κινείσαι. Δεν μπορούμε να έχουμε κάτι μη ρεαλιστικό σαν αντίτιμο στις υπηρεσίες μας, προφανώς. Αλλά αν είμαστε λίγο πάνω από το μέσο όρο και συνεχώς το αυξάνουμε αυτό, γιατί προσφέρουμε περισσότερη αξία, γινόμαστε καλύτεροι, εμπειρότεροι κτλ., τότε βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι μέσα μας ότι αυτή η εξέλιξη που έχουμε σαν επαγγελματίες έχει και μια ανταπόκριση στην αγορά. Και πάντα αυτό που συμβολεύω τους ανθρώπους είναι να φτάσεις σε ένα σημείο να λες, ξέρεις τι, αυτό που προσφέρω κάνει 10 δραχμές, 10 ευρώ, 10 οτιδήποτε. Ωραία, τυχαίο το νούμερο. Mm-hmm. Από το 80% των ανθρώπων και πάνω που έχω capacity, δηλαδή έχω περιθώριο να αναλάβω, αρχίζω να αυξάνω. Δηλαδή, αν μπορώ να έχω 100 πελάτες στην επιχείρησή μου, οι 80 θα το πάρουν με 10 δραχμές και ο 81ος ας δοκιμάσω να το πάρει με 11, ας δοκιμάσω να το πάρει με 12. Γιατί έχω ήδη τη βάση μου που μου καλύπτει τα έξοδά μου, έτσι, και παίρνω και κάποια χρήματα για να συντηρούμε και μετά δοκιμάζω αν η αγορά σηκώνει κάποια αύξηση τιμής. Προφανώς, όταν κάνω αυξήσεις τιμών, προσπαθώ να αυξάνω και την αξία. Δηλαδή, εκεί πέρα που δίνω 5 πραγματάκια, ας δώσω 5,2. 5,3. Ναι. Για να πάω για να το δικαιολογήσω στο μυαλό του. Αυτό πελάτη, βέβαια συνήθως δεν γίνεται στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται η αξία, αλλά μειώνεται η ποιότητα. Ναι, και ξέρεις τι, το καταλαβαίνω πάρα πολύ, πάρα πολύ αυτό. Γιατί όταν μου έλεγε ένας συνεργάτης ότι πέρσι έδινε εστιατόρος, κιόλας, έτσι, εστίασε από την Κρήτη και από το Ρέθινο άνθρωπος. 90 λεπτά ήταν η κιλοβατόρα. Mm-hmm. Τώρα, ήταν 0,9 λεπτά, τώρα είναι 90 λεπτά. Δηλαδή, έχει ανέβει σχεδόν 10 φορές. Αυτός ο άνθρωπος προφανώς κάπως πρέπει να μετακυλήσει το κόστος. Γιατί πρέπει να επιβιώσει, πρέπει να πληρώσει τους συνεργάτες, πρέπει να πληρώσει τους προμηθευτές. Και όλα αυτά μετακυλούν το κόστος στον τελικό πελάτη που είμαστε εμείς εν τέλει. Παρ' όλα αυτά, σε μια ιδανική κατάσταση, σε μια αγορά η οποία δεν επηρεάζεται, αν θέλεις, αυτή τη στιγμή από κάποιους εξωγενείς παράγοντες, μπορούμε να σκεφτούμε αυτό που είπα πριν, που είναι ο κανόνας του Παρέτο, έτσι. Το 20% των ανθρώπων που θα έρθουν μετά τους 80 πρώτους, δώσεις μια αύξηση. Κάνε μια αύξηση για να δοκιμάσεις, γιατί ακόμα και αν δεν σου κάτσουν, τότε μπορείς να πεις, ξέρεις τι, μέχρι εκεί είναι η αγορά. Αυτό είναι το market cap που λέμε, το καπέλο της αγοράς μας. Και οπότε πάμε σε μια άλλη τιμολογική πολιτική. Μάλιστα. Αν ένας άνθρωπος απομονώσει όλες αυτές τις φωνές από γύρω-γύρω που φωνάζουν, α, που πας τώρα εσύ σε αυτή την ηλικία να αλλάξεις καριέρα. Τι άλλο, αν εξαιρέσουμε λοιπόν αυτές τις φωνές, τι άλλο είναι αυτό που μπορεί να φοβάται και να μην κάνει τελικά το βήμα προς τα εμπρός? Αρχικά οφείλει να τις απομονώσει. Οφείλει στον εαυτό του, mm-hmm. γιατί πρέπει να είναι ευτυχισμένος. Και οι άνθρωποι που ακούν τους γύρω τους και προσπαθούν να ικανοποιήσουν το περιβάλλον τους, ποτέ δεν θα είναι ευτυχισμένοι. Θα είναι οι άλλοι όλοι, θα είναι οι γονείς, θα είναι ο σύντροφος. Δεν θα είμαστε εμείς οι ίδιοι ευτυχισμένοι, έτσι. Το επόμενο που μπορεί να φοβηθεί και είναι επίσης κατανοητό είναι η ανασφάλεια της ελεύθερης αγοράς σε περίπτωση που προσπαθεί να επιχειρήσει. Γι' αυτό και το πρακτικό κομμάτι που είπα πριν ήταν το εξής. Κράτα αυτό που κάνεις τώρα, προσπάθησε να βρεις στο απόγευμά σου, στο Σάββατό σου, τι μπορείς να κάνεις έξτρα. Άμα δεις αυτό το πράγμα, ότι αποκτά σάρκα και οστά, δηλαδή σου φέρνει κάποια χρήματα και αρχίζει σιγά σιγά να σου καλύπτει έστω και σε ένα βαθμό το πρωινό σου εισόδημα, τότε μπορείς να κάνεις ένα safe βήμα. Έτσι το έκανα κι εγώ. Μεταβατικά δηλαδή να γίνει η αλλαγή. Να γίνει σταδιακά η αλλαγή με έναν τρόπο ο οποίος θα σε κάνει να το πας λίγο πιο ανώδυνα. Γιατί καταλαβαίνω, ο κάθε άνθρωπος, ειδικά σε μια ηλικία, ας πούμε, από ένα σημείο και μετά έχει και υποχρεώσεις, έχει παιδιά, έχει λογαριασμούς, έχει τα σπίτια του. Οπότε δεν είναι εύκολο να πει, θες να παρατάω όλα τώρα και ξεκινάω κάτι άλλο. Όπου συμβαίνει και αυτό βέβαια. Δηλαδή να το σημειώσουμε και να το υπογραμμίσουμε με κίτρινο φωσφοριζέ ότι υπάρχουν και οι άνθρωποι που παρά τις υποχρεώσεις και τα προβλήματα φτάνουν σε ένα σημείο που λένε, όπα, τώρα εγώ δεν αντέχω άλλο, τα παρατάω όλα και ξεκινάω από το μηδέν σε κάτι άλλο. Και μια χαρά από πετυχαίνει. Μένα είναι θαυμαστοί αυτοί οι άνθρωποι. Βέβαια. Δεν ξέρω εγώ με τις υποχρεώσεις, ας πούμε, που μπορεί να έχω στη ζωή μου αν θα το έκανα, αλλά τους θαυμάζω και μπράβο τους που το κάνουν. Υπάρχουν όμως και πιο ανώδυνοι τρόποι. Εγώ θα σου πω το εξής σαν παράδειγμα.
Εγώ στα 30 μου άφησα την πρωινή μου δουλειά και μιλάμε για μια δουλειά η οποία είχε στάτους, είχε καλά εισοδήματα, γιατί τότε είδαμε ότι η τωρινή μου απασχόληση, η τωρινή μου επιχειρηματική προσπάθεια φέρνει κάποια άσοδο που μπορώ να επιβιώσω. Το έκανα λοιπόν σχετικά ανώδυνα, αλλά για 3 χρόνια, το πρωί τότε, το απόγευμα με ένα style. Ωραία, πάνω σε αυτό που λες, πάνω σε αυτό που λες και κρατώντας μία ζυγαριά, αν βάλουμε το οικονομικό όφελος που είχες από αυτή την αλλαγή και το ψυχικό όφελος, προς τα πού γέρνει η ζυγαριά περισσότερο? Ξεκάθαρα στο ψυχικό όφελος. Αν άκουγα τις φωνές γύρω μου, για να μην το προσωποποιήσω, ναι, θα ήμουν απόλυτα δυστυχισμένος εγώ. Ξέρεις γιατί το έφερα αυτό σαν παράδειγμα με τη ζυγαριά? Διότι όταν η ζυγαριά γέρνει προς το ψυχικό όφελος, αυτό αυτομάτως φέρνει καλύτερο οικονομικό όφελος. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλεις να κυνηγήσεις κι άλλο, να κάνεις κι άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πετύχεις. Συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχουν πολλές έρευνες που έχουν δείξει αυτό. Όπως και υπάρχουν και έρευνες, οι οποίες σου πούν το εξής. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, ειδικά στο ανασφαλές περιβάλλον που επιχειρούμε τουλάχιστον οι Έλληνες. Όταν θα έρθουν οι δυσκολίες, εάν σου αρέσει αυτό που κάνεις, είναι εύκολο να το ξεπεράσεις, αν το γουστάρεις. Ακριβώς. Όταν θα έρθει λοιπόν το εμπόδιο, θα το υπερπηδήσεις μόνο αν αυτό που το λέει η καρδούλα σου. Αν λοιπόν δεν το γουστάρεις και απλά γίνεις επιχειρηματίας από ανάγκη ή τέλος πάντων άλλαξες καριέρα γιατί δεν σου άρεσε το προηγούμενο, αλλά και σε αυτό είσαι έτσι λέγονται μη, στο εμπόδιο θα βρεις δικαιολογίες για να μην το κάνεις. Και θα πεις, δεν δούλεψε, δεν πετυχαίνει κτλ. Και συνήθως κάποιοι άνθρωποι θα τα παρατήσουν. Οπότε δεν θα ήθελα οι άνθρωποι που μας ακούνε να τα παρατήσουν. Οπότε βρείτε αυτό που γουστάρετε, βρείτε αυτό που σας αρέσει, να το πούμε έτσι απλά. Και εάν πραγματικά είναι κάτι που το λέει η καρδούλα σας, στις δυσκολίες που σίγουρα θα έρθουν στο υπογράφο, θα τις δείτε ως ένα ωραίο challenge, ως μια ωραία πρόκληση. Και αυτή την πρόκληση θα την ξεπεράσετε με την όρεξη και την ενέργεια που σας δίνει αυτή η αγάπη που υπάρχει για αυτό το πράγμα. Έχουμε φύγει από τις εποχές που για να αλλάξεις δουλειά ή για να αλλάξεις καριέρα, να κάνεις κάτι παραπάνω, θα έπρεπε οπωσδήποτε να το έχεις σπουδάσει. Δεν ισχύει αυτό πια. Δηλαδή δεν χρειάζεται ένα πτυχίο απαραίτητα για να επιλέξεις κάτι το οποίο γουστάρεις και που ενδεχομένως δεν είχες την ευκαιρία να το ακολουθήσεις στις σπουδές σου την ώρα που έπρεπε. Αν εξαιρέσουμε κάποια επιστημονικά παιδιά, ναι, τύπου δικηγόροι, γιατροί κτλ. Ναι, ναι. Σίγουρα όχι. Προφανώς, άμα τώρα έχεις το όνειρό σου να γίνεις γιατρός, χρειάζεται πτυχίο, χρειάζεται ειδικότητα. Προφανώς, χρειάζεται δεν πάμε, να έχεις, ναι, τριβή πάνω σε αυτό. Αν το όνειρό σου είναι να γίνεις όμως, να ασχοληθείς με τον τομέα της ιατρικής, μπορείς να γίνεις ένας ιατρικός επισκέπτης για αρχή. Και να δεις κάποια πραγματάκια γύρω-γύρω από αυτό. Μπορείς να ασχοληθείς με την αγορά της ιατρικής, χωρίς να έχεις απαραίτητο πτυχίο. Ας πούμε, εγώ τώρα μπορεί να θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής. Μπορώ να γίνω 40 ποδοσφαιριστής? Όχι, ακόμα και να ξέρω να παίζω μπάλα, που δεν ξέρω την αλήθεια. Ακόμα και να ξέρω λοιπόν, το να γίνω ποδοσφαιριστής είναι ένα πιαστό όνειρο. Τι όνειρο όμως μπορώ να πετύχω? Να ασχοληθώ με το χώρο. Να γίνω ο μάνατζερ κάποιου. Να ασχοληθώ ίσως με την προπονητική. Να πάω σε μια ομάδα και να βοηθάω. Άρα να παίξεις καλή μπαλίτσα, αλλιώς. Ακριβώς. Και αυτό είναι μια αλλαγή καριέρας, σε όποια ηλικία και να είσαι, κοντά στον τομέα που απολαμβάνεις να είσαι. Και πραγματικά, εσύ, ξέρεις, πολλές φορές λαμβάνω κάποια μηνύματα και το λέω τώρα και αδερφιάς και είναι άνθρωποι που θέλουν να αλλάξουν. Δεν, τους λένε οι δικοί τους άνθρωποι, μην το κάνεις, και τους φοβίζουν και τους αφήνουν στην άκρη. Γιατί σου λέει, εντάξει, τώρα είμαι 40 χρόνων. Και τι έγινε? Και τι έγινε από 40 χρόνων? Τώρα, εσύ που έχεις εμπειρία ζωής, θα πρέπει να λες, μπορώ να κάνω τα πάντα. Και δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η δικαιολογία του περίγυρου. Δηλαδή, αν εγώ πιάσω έναν φίλο μου, την αδερφή μου, έναν συνάδελφο, να του πω ότι ξέρεις τι, όχι, δεν θα το κάνεις, γιατί τώρα σε αυτή την ηλικία θα ρισκάρεις. Ωραία, το λέω αυτό. Τι ακριβώς φοβάμαι εγώ? Δηλαδή, προβάλλω το δικό μου το φόβο απέναντι στον άνθρωπο που το έχει σκεφτεί έτσι. Φοβάμαι ότι τι, ότι θα μείνει άνεργος. Ωραία, και εμένα πώς θα με επηρεάσει στην τελική? Άρα, γιατί να επηρεάσω εγώ αρνητικά και αποτρεπτικά αυτόν τον άνθρωπο? Θέλω να είμαι δίκαιος. Οι πιο πολλοί άνθρωποι μας τα λένε αυτά γιατί θέλουν να μας προστατέψουν, έτσι. Δηλαδή, όταν εγώ παραιτήθηκα από την πρωινή μου εργασία, τέλος πάντων την προηγούμενη καριέρα μου, οι γονείς μου τι λέγανε? Μα έχεις κάνει τόσο κόπο, έχεις πετύχει εκεί πέρα, σε πάνε οι άνθρωποι, έχεις μια θέση με στάτους κτλ. Τώρα θα βγαίνεις στο ίντερνετ, θα μιλάς για σχέσεις κτλ. Τι θέλουν να προστατέψουν? Να προστατέψουν
τον κόπο που είχα κάνει, την επένδυσή μου, το στάτους μου ενδεχομένως. Δεν ξέρανε ότι αυτό το πράγμα θα πάει καλά. Δεν μπορούν να το ξέρουν. Οπότε για να είμαστε δίκαιοι, οι άνθρωποι που σου λένε πρόσεχε, μην το κάνεις ή μην είναι στα αυγά σου, το κάνουν με καλή πρόθεση. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι σωστή. Επίσης, η επένδυση μπορεί... που έχουν, κάποιοι, έχουν κάνει κάποιοι άνθρωποι στα παιδιά τους για να τα σπουδάσουν, για να φτιάξουν μια καριέρα κτλ. Δεν πάει χαμένη. Το ότι θα αλλάξει κάποιος καριέρα χαμένη, δεν σημαίνει ότι η επένδυση η προηγούμενη έχει πάει χαμένη. Ίσα-ίσα. Ισχύει 1000%. Και νομίζω ότι εάν οι άνθρωποι που είναι στο περιβάλλον μας καταλάβουν το εξής, ότι όποια επένδυση έχουν κάνει, όποια κίνηση έχουν κάνει υπέρ μας είναι για να μας δουν ευτυχισμένους, μόνο θα μας υποστηρίζουν. Απλά δυστυχώς και εμείς, τα έχουμε πει και σε άλλη κουβέντα μας, δεν κρατάμε μια ανοιχτή επικοινωνία με τους ανθρώπους, δεν τους λέμε τα πραγματικά μας όνειρα. Απλά κάποια στιγμή φτάνουμε στο αμήν, σε απόγνωση και λέμε, ξέρεις τι, αλλάζω καριέρα. Παρετούμε, φεύγω και τα σπάω όλα. Και αυτό φαίνεται σαν μια πολύ μεγάλη έντονη αλλαγή, ενώ εσένα αυτό το πράγμα σιγόβραζε χρόνια. Μπορεί να το έχεις δηλαδή σαν όνειρο πάρα πολύ καιρό. Και ξαφνικά τους παρουσιάζεις μια νέα κατάσταση, που όπως οποιοδήποτε άνθρωπος βλέπει κάτι καινούριο, το ψιλοφοβάται. Και είναι λογικό. Αν θέλουμε λοιπόν να τους καταλάβουμε, μπορούμε να τους κάνουμε και μια ανοιχτή κουβέντα πάνω σε αυτό, και λίγο πριν πάμε να πάρουμε την απόφαση. Να επικοινωνήσουμε δηλαδή τις σκέψεις μας, Ναι, αν θέλουμε να τα έχουμε καλά μαζί τους. Αν θέλουμε να μην φοβούνται. Αν θέλουμε να έχουμε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον. Αλλά ακόμα και αν δεν το έχουμε, δεν τα καταφέρνουμε, δεν μπορούμε να το φέρουμε εις πέρας όλο αυτό το ζήτημα, δεν χρειάζεται. Χρειάζεται να ακούσεις την καρδούλα σου. Και αυτό τώρα δεν είναι ευχολόγιο. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Δηλαδή, τι θα κάνεις. Θα πας μέχρι τα 70 και θα είσαι σε μια δουλειά που δεν σου αρέσει. Βαλτωμένος και μέσα στη μιζέρια, στον καναπέ, να κοιτάς το ταβάνι και να λες, «Ωχ, αύριο πάλι τι με περιμένει». Μα είναι δυνατόν τώρα, πόσες Δευτέρες θα έχεις, ρε αδερφέ μου και αδερφή που μας βλέπεις τώρα εδώ. Πόσες Δευτέρες θα έχεις για να λες, αχ, άλλη μια Δευτέρα που δεν γουστάρω. Άλλη μια Δευτέρα που θα ήθελα να είναι Κυριακή, ξέρω εγώ, ή μια άλλη μέρα. Άντε να περάσει γρήγορα. Άκου τι λέμε. Λέμε να περάσει γρήγορα μια μέρα. Δηλαδή, αυτή η μέρα θα ξανάρθει. Λέμε να τελειώσει γρήγορα η ζωή μας, δηλαδή. Άλλη μια μέρα τη ζωή μας να φύγει. Μα είναι δυνατόν. Όχι, νομίζω ότι δεν αξίζει σε κανέναν αυτό. Και νομίζω επίσης ότι πλέον στη σημερινή εποχή έχουμε τη δυνατότητα και τα εργαλεία, όλοι οι άνθρωποι, να το αλλάξουμε αυτό. Ας ξεκινήσουμε μπαίνοντας στο Udemy, ένα site ας πούμε, με σεμινάρια του εξωτερικού, ας μπούμε στο Coursera, ας μπούμε οπουδήποτε υπάρχει γνώση, στο YouTube ακόμα, και να ασχοληθούμε και να πάρουμε γνώση και πρακτικά εργαλεία σε κάτι που μας αρέσει πραγματικά. Μην ξεχνάμε, βέβαια, είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της κατάστασης στην περίοδο του κορονοϊού. Πώς άνθρωποι, πολλοί άνθρωποι, στη φτωχή και μίζερη Ελλαδίτσα, έχασαν τις δουλειές τους και ξεκίνησαν νέες καριέρες από το μηδέν. Με αφορμή Σωστά, αυτό. Ένα. Οπότε με κάθε αφορμή μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας και την ψυχολογία μας. Και αν εμείς είμαστε καλά, σίγουρα στο τέλος θα είναι και γύρω μας καλά. Εγώ αυτό που υπάρχει τώρα τεράστια ανάγκη στην Κρήτη, το ξέρω γιατί μιλάμε πάρα πολλούς ανθρώπους, δεν έχουν καταλάβει ακόμα και οι ίδιοι οι μαγαζάτορες στην ανάγκη, είναι ότι έχουν κακό digital marketing, κακή ψηφιακή παρουσία. Ένας άνθρωπος τώρα που θέλει να δουλέψει πάνω σε αυτό, να μάθει μερικά πράγματα, έχει πεδίο δόξη λαμπρό στην αγορά, στην περιορισμένη αυτή αγορά κάποιας πόλης της Κρήτης, αλλά υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη που μπορεί να κάνει πράγματα. Ας μπει τώρα στο Udemy, ας μπει στο Coursera, ας δει digital marketing, ας δει copywriting, ας δει πράγματα για τα οποία αφορούν. Πώς μπορεί να βοηθήσω δηλαδή επιχειρήσεις που δουλεύουν στον τουρισμό, που δουλεύουν στην εστίαση, στη δικιά μου περιοχή, και ας πάει μετά στη φύση δύο πόρτες, γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, όλοι γνωρίζονται στην Κρήτη. Φυσικά, αυτό είναι και το εύκολο εδώ, ότι όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Ακριβώς. Σε σχέση δηλαδή με μια πρόσωπη Αθήνα ή μια πιο μεγάλη πόλη τέλος πάντων, έχουμε ακόμα και αυτό. Να το αξιοποιήσει λοιπόν ο κάθε άνθρωπος και να πει να σου πω: κάνω αυτή την προσπάθεια. Μπαίνω στο κομμάτι του digital marketing. Κανονικά οι τιμές στην αγορά είναι αυτές. Κάνει τόσο. Μπορεί να τα δει online όλα αυτά. Εγώ επειδή ξεκινάω τώρα και θέλω βοήθεια, θέλω να αποδείξω τις δυνάμεις μου, θα το κάνω για σένα λίγο πιο φθηνά. Θα το κάνω τόσο. Και αν χρειάζεται κάτι έξτρα παραπάνω, να το βάλουμε στο πακέτο. Θες να το δοκιμάσουμε. Να το δοκιμάσουμε για ένα-δύο μήνες, να δούμε πώς θα πάει. Και αν πάει καλά, σύστησέ μου και έναν άνθρωπο ακόμα. Σύστησέ μου δύο ανθρώπους. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έτσι είναι.
κολλάμε μερικές φορές σε αστεία. Ας μην φοβόμαστε επιτέλους. Όλα μπορούμε να τα αλλάξουμε και όλα μπορούμε να τα κάνουμε, αρκεί να το πιστέψουμε και να το θελήσουμε πραγματικά. Αχ, τώρα εγώ δηλαδή να θέλω και πιστεύω και θέλω πάρα πολύ και πραγματικά να βουτήξω στο μόνιτορ και να βρεθώ στη Ρώμη, αλλά είναι και κάποια πράγματα που δεν γίνονται. Είναι σαν να λέω θέλω αύριο να ξυπνήσω και να είμαι γιατρός. Την επόμενη φορά. Να περάσεις όμορφα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι την επόμενη να την κάνουμε, ξέρω εγώ, να πάω σε μια άλλη πόλη, ρε παιδί μου, και να έρθεις κιόλας. Α, ξέρεις τι, μπορείς να πας σε μια άλλη πόλη. Χανιά λέγεται, εδώ δίπλα μου να σε έχω. Α, λοιπόν, κατά πάσα πιθανότητα θα είμαι στην Κρήτη για ομιλία 9 Δεκεμβρίου. Ωραία, σε περιμένουμε. Οπότε θα τα πούμε λογικά και από κοντά. Φυσικά. Μόλις κλείσει, θα σας πω και το μέρος και τα πάντα. Εξαιρετικά. Okay. Μέχρι τότε, παιδιά, menofstyle.gr. Βρείτε τον Σπύρο τον Ανδριανό στα social media και TikTok και στο Facebook υπάρχει σελίδα και στο Instagram υπάρχει η προσωπική του σελίδα και το Men of Style να ακολουθήσετε, να τους παρακολουθείτε. Θα ζηλεύετε μερικές φορές, αλλά θα πάρετε και τρομερή γνώση. Πολλά φιλιά, ραντεβού σε ένα μήνα από τώρα. Γιατί την άλλη, σε δύο εβδομάδες θα τα πούμε με τον Χρήστο. Πολλά φιλιά, ναι, Σπύρο μου. Έξω με τον Χρήστο. Γεια χαρά και στο κοινό, γεια χαρά και στην ομάδα πίσω από τις κάμερες. Σου στέλνουμε πολλά κόκκινα φιλιά.